Δείξε να απαντήσει σε όλα. Να τον ευχαριστήσουμε, Χρήστο, που είναι εδώ. Και να τον βάλουμε στην παρέα μας. Καλημέρα, Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σε εσάς, στους θεατές σας και στο ωραίο πάνελ. Θα μείνουν οι φίλοι μαζί ή θα φύγουν? Θα μείνουν, θα απαντήσουμε κανονικά. Εννοείται ότι θα μείνουν, απλά να δείξουμε ότι είστε εδώ. Εντάξει. Προηγουμένως. Λοιπόν, πάμε να απαντήσουμε. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καπράλο. Αυτό θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Καπράλο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, είμαι ο υπουργός που έχω πει πάνω από χίλιες φορές ότι το λιανικό εμπόριο, κατά τη γνώμη μου, δεν συνέβαλε στη διάδοση του ιού. Το έχετε πει. Αντιθέτως, οι καταστηματάρχες κράτησαν πάρα πολύ καλά τα μέτρα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έβαλαν την πλάτη που τους αναλογούσε και χαίρομαι που η αγορά πηγαίνει αρκετά καλά. Καλύτερα από ό,τι πολλοί νόμιζαν στην αρχή. Όπως θυμίζω, όταν έγινε το click away τα Χριστούγεννα, με βρίζαν όλοι μεν, μια χαρά δούλεψε η αγορά δε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο προκείμενο. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχει συζήτηση τέτοια περί ενδεχόμενης εφαρμογής του click away στους ανεμβολίαστους το χειμώνα. Από Σεπτέμβριο όμως μπορεί να τους δούμε να μένουν απ' έξω. Το τι θα γίνει το χειμώνα, όποιος το προφητεύσει από τώρα, θα είναι λάθος. Υπό την έννοια ότι το αν θα πρέπει να πάρουμε κάποιο είδους μέτρα, αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του ιού. Ναι. Εάν ο ιός είναι ανεξέλεγκτος και οι ΜΕ θα ανεβαίνουν, σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα πρέπει να πάρει μέτρα. Άρα, ένα μέτρο που θα μπορούσε να πάρει θα ήταν και αυτό. Σήμερα που μιλάμε όμως, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα ως συζήτηση. Αν δεν μπορώ να το αποκλείσω να υπάρξει. Αν είναι ανεμβολίες, δεν μπαίνουν στα μαγαζιά, θα μειωθεί, θα έχουμε λιγότερους ασθενείς στις ΜΕΘ. Είναι απολύτως γνωστό από τους γιατρούς ότι ο ιός αυτός στους εσωτερικούς χώρους διαδίδεται με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Άρα υπάρχει ένας αλγόριθμος από κάτω που βάζει τον παράγοντα του κινδύνου. Αν βάζει περισσότερο ανεμβολία σε κλειστού χώρου, ναι. Γι' αυτό και στην εστιατόριο, ας πούμε, απαγορεύονται οι ανεμβολίαστοι. Γι' αυτό και στο εστιατόριο, παραδείγματος χάρη, οι ανεμβολίαστοι απαγορεύονται να μπαίνουν στον εσωτερικό χώρο. Ακριβώς, όχι θέλουμε να το ταλαιπωρήσουμε, αλλά γιατί ο αλγόριθμος που βγάζουν οι επιστήμονες λέει ότι αυξάνουμε ένα ποσοστό χ την πιθανότητα να κολλήσουν. Τώρα, αν θα φτάσει κάτι τέτοιο να εφαρμόσει το λιανικό εμπόριο, ειλικρινά σήμερα δεν το ξέρω. Αν με ρωτάτε αν μπορώ να το αποκλείσω σήμερα, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Αυτή είναι η απάντηση. Πάμε και στο θέμα, ναι, του επιστημονικού. Πάντως σε κάθε περίπτωση, πριν λάβουμε αποφάσεις, σίγουρα θα μιλήσουμε με την αγορά. Εγώ άλλως μιλάω με την αγορά πάντα. Δεν νομίζω να υπάρχει, να έχει υπάρξει, τουλάχιστον έτσι λένε όλοι οι πρόεδροι μιλητηρίων, υπουργός που να έχει δει τους θεσμικούς εκπροσώπους των εμπόρων περισσότερες φορές από μένα. Και παρακαλώ τον κύριο Καπράλο, αν λέω ψέματα, να με διαψεύσει. Άρα, να μην υπάρξει διαβούλευση στην αγορά πριν, αποκλείεται. Διαβούλευση θα υπάρξει. Στο τέλος όμως, εάν τα πράγματα έχουν πάει άσχημα, η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει. Τι θα γίνει. Λοιπόν, εύχομαι να μην φτάσουμε εκεί. Αυτή είναι η απάντηση. Δεν κατηγορώ το λιανικό εμπόριο. Επαναλαμβάνω, το λιανικό εμπόριο έχει τηρήσει τα μέτρα. Γι' αυτό και άλλωστε τώρα, όπως βλέπετε, απαγορεύουμε την είσοδο στους εσωτερικούς χώρους στα εστιατόρια. Αλλά δεν το απαγορεύουμε στο λιανικό εμπόριο. Ακριβώς στο λιανικό εμπόριο τα μέτρα τηρούνται και διότι φυσικά στα εστιατόρια, όταν κάθεσαι, βγάζεις τη μάσκα για να φας, ενώ στο λιανικό εμπόριο είσαι με μάσκα. Υπάρχει περίπτωση, για να επανέλθω στο προηγούμενο θέμα και να πάμε και σε αυτό που ο κύριος Χότζογλου για την προτεραιοποίηση του εμβολιασμού των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επιστημισμό, να ζητήσετε να είναι υποχρεωτικός μέσω του πιστοποιητικού υγείας που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Τελειώσαμε το λιανικό εμπόριο. Τελειώσαμε. Ή θέλετε να δώσω το λόγο στον κύριο Καπράλο, όμως κάτι θέλει να σχολιάσει αυτά που είπα. Για το λιανικό. Υπάρχει περίπτωση να υποχρεώσετε να εμβολιαστούν και οι έμποροι, δηλαδή οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, γιατί έχετε. Να παρουσιάζουν ψηφιακό πιστοποιητικό. Στην κουβέντα περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού δεν έχω ακούσει τίποτα γενικά για το λιανικό εμπόριο. Ούτε για τον εργαζόμενο, ούτε για τον ιδιοκτήτη. Ως προς την υποχρεωτικότητα, επαναλαμβάνω. Όχι ότι πρέπει να κάνουν. Όχι να κάνουν, πρέπει να κάνουν όλοι. Ως προς την ενδεχόμενη υποχρεωτικότητα, έχω ακούσει για άλλες κατηγορίες, όχι όμως για το λιανικό εμπόριο. Είναι πιο κάτω. Άρα δεν θα υπάρξει υποχρέωση του εμπόρου δεν που είναι δίπλα στον πολιτή. Ούτε του εμπόρου, ούτε του εργαζόμενου στο λιανικό εμπόριο. Στο λιανικό εμπόριο, στον επισητισμό, στον τουρισμό, μάλλον στην εστίαση μέσω του πιστοποιητικού υγείας, θεωρείτε ότι δεν ενδεχομένως θα μπορεί να προωθεί. Είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα η εστίαση. Σήμερα που μιλάμε, ξεχάστε την πανδημία, ξεχάστε τον COVID, ξεχάστε τα όλα. Για να πάει να δουλέψει κάποιος σε ένα εστιατόριο και να είναι η πρόσληψή του νόμιμη, σωστά, πρέπει να έχει κάνει μια σειρά εμβολίων. Σωστά. Αν δεν τα έχει κάνει και κολλήσει μηνυγκίτιδα τους πελάτες, έχει πρόβλημα και ο εστιάτας που τον προσέλαβε και αυτός. Αυτό ισχύει σήμερα. Είναι το πιστοποιητικό πριν την πανδημία. Ισχύει πράγματι. Έτσι. Το να πας να προσθέσεις στα υποχρεωτικά εμβόλια που ήδη ισχύουν άλλο ένα, δεν είναι και του θανάτα, ρε παιδιά. Δεν τρελαθούμε τώρα. Δηλαδή τόσα χρόνια κάνουν υποχρεωτικά εμβόλια. Αυτό τους πείραξε. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Υπάρχουν εμβόλια.
Υπάρχουν εμβόλια φυσικά. Υποχρεωτικές. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ, καταρχήν. Ναι. Δεν υπάρχουν υποχρεωτικά εμβόλια στις προαιρετικά εμβόλια στις εξετάσεις. Υπάρχει παρασιτολογική εξέταση, ακτινογραφία, θώρακος. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου εμένα προσωπικά, σαν παθών, γιατί νόσησα και νοσηλεύτηκα και έχω εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις, ίσως θα ήταν μια λύση αυτό που περιγράφετε. Όμως έχετε αργήσει χαρακτηριστικά σαν κυβέρνηση, όχι σαν Άδωνης Γεωργιάδης. Έχετε αργήσει χαρακτηριστικά, κύριε Υπουργέ, να θωρακίσετε τον κλάδο που κρατάει την οικονομία ορθή. Το αν θα γίνει αυτό, εγώ πάλι δεν το ξέρω. Διότι για να αποφασιστεί υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε κάποιον, υπάρχει μια διαδικασία. Η Επιτροπή Διοηθικής και η Επιτροπή Εμβολιασμών το εισηγείται στον Υπουργό Υγείας. Και μετά ο Υπουργός Υγείας εκδίδει απόφαση. Δεν, δεν είναι απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Δεν θα το ζητήσετε εσείς από την Επιτροπή. Δεν ζητάμε εμείς. Η Επιτροπή εξετάζεται επιδημιολογικά δεδομένα, ναι. Βλέπει το βαθμό του κινδύνου ανακατηγορία ανθρώπων και έρχεται και λέει στην κυβέρνηση αυτοί πρέπει να εμβολιαστούν. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ, Ένα λεπτό. Θέλω να είμαι καθαρός εδώ. Εγώ είμαι φανατικά υπέρ του εμβολίου. Φανατικά. Όμως καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ελευθέρας επιλογής σε κάτι που είναι ιατρική πράξη. Σωστά. Και εγώ δεν θέλω να κυβερνώ τυραννικά. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν φόβους ή κάποιοι άνθρωποι, παιδάκι μου, πιστεύουν σε όλες τις βλακώδεις συνωμοσίες. Τι να κάνουμε. Και η βλακή επιτρέπεται. Λοιπόν, άρα υπό την έννοια αυτή, το να πάμε σε υποχρεωτικότητες πρέπει να γίνεται μέσα από μια διαδικασία και με πολύ μεγάλη προσοχή. Για να μην περάσουμε στο άλλο άκρο. Άρα η διαδικασία είναι η Επιτροπή Βιοειθικής και η Επιτροπή Εμβολιασμού εισηγείται. Ο Υπουργός Υγείας το γράφει. Ο νόμος που ψηφίσατε, τροπολογία, δεν περιγράφει αυτή τη διαδικασία. Λέει απλή υπουργική απόφαση. Η οποία όμως έρχεται μετά από τις εισηγήσεις των αρμοδίων επιτροπών. Δεν το περιγράφει αυτό. Δεν έρχεται μόνο. Αυτό μπορεί να είναι μια εσωτερική διαδικασία που μπορεί να κάνετε εσείς. Η υπουργική απόφαση. Κανένας υπουργός μόνος του δεν λαμβάνει την απόφαση. Πάντως και η λογική λέει ότι θα μπορούσατε να ζητήσετε την άποψη των ειδικών εσείς και αυτοί να αποφανθούν. Έτσι δεν είναι. Εκεί το συζητάνε, κύριε Ξενάκη. Μάλιστα. Θα επανέλθουμε, κύριε Χότζογλου. Πάμε σε ένα αναγκαίο, πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτών. Και είμαστε πίσω αμέσως για όλες τις υπόλοιπες ερωτήσεις στον Υπουργό. Στην Καβάλα να δούμε τον συνάδελφο, τον Άγγελο Τζέλιο. Είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα εκεί. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ένα αυτοκινηστικό δυστύχημα που έγινε έξω. Μάλιστα, σε μια διαδικασία περίμεναν στην ουρά για να πάνε σε γάμο αυτοί οι άνθρωποι. Άγγελε, καλημέρα την Αθήνα. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Δυστυχώς τα πράγματα εξελίχθηκαν τόσο άσχημα, τόσο τραγικά. Είναι αυτό που λέει και ο λαός, αν έχει την κυριάβαινη, και το λέω για τη μάνα και το γιο και θα σας εξηγήσω ακριβώς τι έγινε. Χθες καταρχάς παίχθηκε και τελευταία πράξη δράματος, λίγα μέτρα πιο μακριά είναι τα κινητήρια της Καβάλας, όπου πλήθος κόσμου συνόδευσε τον 32χρονο πατέρα ενός μικρού παιδιού, ο οποίος σε δύο εβδομάδες θα βάφτισε το νεογέννητο παιδάκι. Μοίραζε τις προσκλήσεις για τα βαφτίσια του παιδιού του άνθρωπος. Ξανά Παναγιώτη μου, δεν σ' άκουσα γιατί... Λέω, μοίραζε τις προσκλήσεις για τα βαφτίσια του παιδιού του άνθρωπου. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα και ο πατέρας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Κονγκό, έφτασε την τελευταία στιγμή για να συνοδεύσει τον γιο του, την τελευταία του κατοικία. Ένα παιδί που μεγάλωσε στο Κονγκό μέχρι τα 19 του, ήταν πρωταθλητής στα ντράκστερ, στους αγώνες, και όλοι δεν μπορούν να πιστέψουν ότι αυτό το παιδί με μηχανή είχε αυτό το ατύχημα. Βέβαια, βέβαια, πρέπει να πούμε, Παναγιώτη, Δημήτρη, ο Δημήτρης Χατζόγλου με την κάμερα μπορεί να μας δείξει. Λοιπόν, θα σας δείξω πώς ακριβώς έγινε το δυστύχημα. Ναι. Όπως έρχεται το κόκκινο αυτοκίνητο, ερχόταν η Mercedes, η οποία σε αυτό εδώ το ύψος, σε αυτό εδώ το σημείο, προσκατέψει προς Ξάνθη, πάει να κάνει αναστροφή επάνω στο δρόμο. Oh. Αυτός ο δρόμος, να σας πω ότι πριν την Εγνατία, ήταν ο δρόμος που ένωνε την Ανατολή με τη Δύση, δηλαδή προς τη Θράκη. Έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία. Λοιπόν, εδώ σε αυτό το σημείο λοιπόν κάνει αναστροφή. Δημήτρη, έλα πιο κοντά μου, σε παρακαλώ. Θα σας δείξω, εδώ ήταν μια κολόνα... Ναι, δεν ξέρω, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι μια κολόνα φωτισμού. Το τρακάρισμα γίνεται ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο που σας δείχνω. Έρχεται τώρα από την άλλη κατεύθυνση, Άγγελε, η μηχανή, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ακριβώς σε αυτό το σημείο χτυπάει το αυτοκίνητο στη δεξιά πλευρά μπροστά στο φανάρι. Εκτινάσεται ο 32χρονος πάνω στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια η μηχανή μεγάλου κυβισμού φεύγει, σέρνεται εδώ. Ακριβώς εδώ είναι η κολόνα φωτισμού. Λοιπόν, χτυπάει και εκείνη την ώρα η μητέρα με το γιο είναι εδώ πέρα λόγω COVID, ακριβώς σε αυτό το σημείο, είναι εδώ, περιμένει να μπει στο κέντρο.
στο κέντρο, στο Γαμήλιο Γκρέντι. Είναι η ουρά του γάμου εκεί. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, ενώ βλέπουν λοιπόν τη μηχανή που έχει εκτροχιαστεί ο γιος και η μητέρα και οι υπόλοιποι, τραβιούνται σε αυτό εδώ το σημείο ακριβώς εδώ για να προστατευτούν. Ναι. Έλα όμως που χτυπάει η μηχανή επάνω στην κολόνα, εκτροχιάζεται, πήγαν να την αποφύγουν εδώ που είμαι τώρα, εδώ, πήγανε προς τα εκεί, εκτροχιάζεται η μηχανή και έρχεται πάνω τους και τους σκοτώνει ακαριά. Απίστευτο, ρε παιδιά, απίστευτο. Τραγωδία πραγματικά. Δεν τα χωράει ανθρώπινος νους. Αν δεν ήταν δηλαδή ο COVID τα μέτρα, τουλάχιστον τα δύο θύματα δεν θα υπήρχαν, η μάνα και ο γιος. Θα μπαίνανε στο κέντρο και όλα θα τελείωναν εκεί. Θα έλεγα αν δεν έκανε αναστροφή αυτός ο άνθρωπος. Ναι, την... δεν το συζητώ. Δηλαδή το... αυτό είναι εγκληματική πράξη να κάνεις αναστροφή σε διπλής κατεύθυνσης δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ουσιαστικά είναι εκεί. Έτσι. Εκεί έχει διπλή γραμμή. Διπλή γραμμή. Ναι. Στη διπλή γραμμή έκανε αναστροφή. Αψυχολόγητα. Αυτό είναι έγκλημα κανονικό. Αυτό δεν είναι τροχαία. Αυτό είναι εγκληματική πράξη. Άγγελε, έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργιάδη. Ναι, ναι. Αυτό λέτε, κύριε Υπουργέ. Είναι έγκλημα. Μα είναι δυνατόν να έχεις διπλή γραμμή στον δρόμο για να κάνεις αναστροφή ξαφνικά στον δρόμο? Παιδιά, αυτό είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Άγγελε, λοιπόν, ευχαριστούμε. Χωρίς, Άγγελε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Πραγματικά τραγωδία. Τραγωδία είναι όταν συμβαίνει μια ατυχία. Όταν κάνεις αναστροφή σε ένα δρόμο με διπλή γραμμή, δεν είναι τραγωδία, είναι έγκλημα. Με συγχωρείτε. Όταν παίρνεις στο χέρι σου ένα αυτοκίνητο, αυτοκίνητο μπορεί να γίνει φωνικό εργαλείο. Είναι δυνατόν να το κάνεις αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ο καθένα που ασχολείται, αν αρχίζει ένα να κάνει αστροφή στον άλλο στους δρόμους, σχολούμε όλοι. Με τρεις νεκρούς. Με τρεις νεκρούς. Λοιπόν, μέσα τους ένα παιδάκι. Πάμε να δούμε λίγο στον τουρισμό, μια και είμαστε προηγουμένως στον επιστημισμό. Άκουσαμε τον κύριο Χότζογλου να λέει ότι ουσιαστικά είμαστε επίπεδο 2019 σε κάποιες περιοχές. Τι εικόνα έχετε εσείς για την πορεία του τουρισμού έως τώρα, έως τέλος Ιουλίου, κύριε Υπουργέ? Εγώ ως Υπουργός Ανάπτυξης έχω μια πολύ μεγάλη αγωνία να πιάσουμε τους στόχους του προϋπολογισμού και η οικονομία μας να επιβεβαιώσει τις καλές προβλέψεις, έτσι ώστε αυτό να έχει και θετική επίδραση στις θέσεις εργασίας, θετική επίδραση στις αγορές, στις επιτόκια και δανεισμού, θετική επίδραση στην άνοδο του ΕΠ. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, λέω το μέχρι σήμερα, την μπροστά μας είναι ο Αύγουστος που είναι ο κρίσιμος μήνας, είμαστε πολύ πάνω από τους στόχους μας. Πολύ πάνω. Είμαστε σχεδόν 50% πάνω από το στόχο που είχαμε θέσει. Ο στόχος είναι το 50% του 2019. Το 40% του 2019. Άρα πάμε πάρα πολύ καλά. Πλησιάζουμε το 60. Υπάρχουν περιοχές της χώρας, επειδή είχε μεγάλη φασαρία για τη Μύκονο. Και τι επίδραση είχε αυτή. Γεμάτη είναι η Μύκονος. Η Μύκονος είναι πάνω από το 19. Δεν είναι στο 90% του 19 που λέμε. Έτσι είναι. Είναι στο 110% του 19. Δεν και μάλιστα και με υψηλότερες τιμές. Τα περιοριστικά μέτρα δεν είχαν επίδραση? Είχαν επίδραση, καλά, είχαν επίδραση μόνο σε ορισμένες κρατήσεις σε βίλες. Όχι σε κρατήσεις ξενοδοχείων, ούτε σε κίνητους δρόμους. Πράγματι, υπήρξαν ακυρώσεις σε ορισμένες βίλες. Κυρίως διότι προφανώς οι άνθρωποι που τις νοικιάζανε για να κάνουν αυτά τα πάρτι, τα οποία μετά με τα 50.000, τα 200.000 ευρώ, το ξανασκέφτηκαν να πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Όμως αυτή η επίδραση δεν είναι αρνητική, διότι έπρεπε να μαζευτούν τα πάρτι στις βίλες, αν θέλαμε να φρενάραμε τον ιό. Άρα ο στόχος επετεύχθη ως προς το φρένο για τον ιό. Όμως η Μύκονος, για όσα ανησυχούσαν ότι έχει πάθει ανίκες στο βλάβη, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έχει πάθει ανίκες στο βλάβη. Δυσάρεστα τα μέτρα, μακάνουμε και να χρειαστεί ποτέ να τα πάρουμε. Όμως ένα σήμα έπρεπε να δοθεί και ένα φρένο έπρεπε να μπει. Υπάρχει κίνδυνος για άλλες περιοχές, για άλλα νησιά? Γιατί φανταζόμαστε όλοι ότι επειδή ακριβώς βλέπουμε ότι ορισμένες περιοχές, ορισμένα νησιά είναι σε ένα επίπεδο, ότι η κυβέρνηση ενδεχομένως δεν θα έχει ενδιασμό να πάει και να πάρει περιοριστικά μέτρα και σε αυτά. Η κυβέρνηση δεν θέλει να ταλαιπωρήσει κανέναν, δεν θέλει να προκαλέσει ζημία σε κανέναν. Αλλά προσέξτε ποιο είναι το δίλημα για να το καταλάβουμε όλοι μας. Έχεις ένα νησί, είχε ας πούμε τη Μύκονο, η οποία ξαφνικά δίνει την εικόνα ανεξέλεγκτης επέκτασης πανδημίας. Αυτή η εικόνα της ανεξέλεγκτης επέκτασης πανδημίας στο νούμερο ένα τουριστικό προορισμό άρχισε να πέσει σε όλα τα διεθνή δελτία και σε όλα τα site, ως δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα, δεν τηρούν κανένα μέτρο. Αυτή η κακή εικόνα της Μυκόνου δεν έθεται σε κίνδυνο τον τουρισμό της Μυκόνου, έθεται σε κίνδυνο τον τουρισμό της Ελλάδος. Άρα εμείς, επειδή ενδιαφερόμαστε για τους εργαζόμενους στη Μύκονο
και τους επιχειρηματίες, αλλά ενδιαφερόμαστε και της Πάρου και της Κέρκυρας και της Ρόδου και της Κρήτης και της Χαλκιδικής και της Πελοποννήσου, έπρεπε να πάρουμε μια απόφαση με γνώμονα τόλων και όχι το μέρος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είναι το βατερλό σα, βέβαια, αυτό. Προβλέπονται. Κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα μέτρο. Θα τα ξαναπάρετε, εάν δηλαδή, κανένας δεν μπορεί να αποκλείσει κανένα μέτρο, εάν υπάρχει ανεξέλεγκτη διάδοση πανδημίας από μαζική παραβίαση των μέτρων. Άρα, ξαναδούμε αυτές τις εικόνες στη Μύκονο και σε άλλα νησιά. Μαζική παραβίαση των μέτρων, η οποία θέτησε κίνδυνο το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, δεν μπορεί γιατί να γίνει. Γιατί οι επόμενες 2-3 εβδομάδες είναι οι εβδομάδες που κυρίως. Βάλε μαζικές εικόνες αυτών των μέτρων. Φούλο τουρισμό στις επόμενες 3 εβδομάδες. Μαζικές εικόνες θα υπάρχουν γιατί θα υπάρχει πολλή κόσμο. Άλλο το να υπάρχει κόσμο, άλλο το να πηγαίνουμε για έλεγχο σε ένα νησί, π.χ. στην Μύκονο και στα 100 μαγαζιά η παράβαση να είναι και στα 100. Αυτό δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε. Ούτε μπορεί να αγνοήσει του κανόνε και να περιμένει μετά να μην υπάρχουν συνέπειε. Γιατί αν αγνοείς τους κανόνες και δεν υπάρχουν συνέπειες, δεν έχουν αξία οι κανόνες. Αυτά τα λέω και θέλω να είμαι όλους καθαρός. Εγώ δεν θέλω κανένα τέτοιο μέτρο να παίρνω. Κανένα. Δεν θέλω να βάζω κανένα πρόστιμο. Δεν θέλω να κλείνω κανένα μαγαζί. Δεν θέλω πόσα να δημιουργώ καμία δυσαρέσκεια. Αλλά πόσα μαγαζιά, έχω μια ευθύνη εδώ. Πόσα μαγαζιά έκλεισαν τις τελευταίες μέρες. Να το διαβάσω και... γιατί το έχω να το πω ακριβώς και κάνω λάθος. Γιατί το έχω αυτό που θέλω να πει με την υπηρεσία να σας ενημερώσω. 7. Σωστά. Βεβαίως, να το διαβάσετε. Έτσι. Λοιπόν, το τριήμερο είχαμε 450 παραβάσεις, 50 αναστολές λειτουργίας. 50 λουκέτα δηλαδή σε καταστήματα. Ναι, 13 συλλήψεις και 300.000 ευρώ σε πρόστιμα. Οι 50 αναστολές λειτουργίας είναι για μια εβδομάδα, κλείνουν μια εβδομάδα. Είναι άλλες για μια εβδομάδα, άλλες για δύο εβδομάδες. Άρα έχουμε 50 μαγαζιά που λειτουργούσαν κατά παράβαση κανόνων, έτσι. 50 που... τα πιάσανε, που τα πιάσανε, έτσι. Εννοούμε, φαντάζομαι έτσι, θα υπήρχαν και άλλα, γιατί σωστά δεν μπορεί να παντού. Υπήρχε αυτή η περίπτωση. Υπήρχε αυτή η περίπτωση αυτού του μαγαζιού στο ΣΕΦ. Ναι. Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και πραγματικά σπανίως αφήνω τον εαυτό μου να εκνευριστεί τόσο πολύ. Είσαι σε περίοδο COVID. Ένας ολόκληρος λαός κάνει μια προσπάθεια. Μια κυβέρνηση, εργαζόμενοι, επιχειρηματίες, προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα μιας συγκροτημένης χώρας που τηρεί τους κανόνες και άρα παρέχει υγειονομική ασφάλεια. Το μήνυμα ότι παρέχουμε υγειονομική ασφάλεια είναι απαραίτητο για να πάμε καλά στον τουρισμό που έγινε στις 9 τον Αύγουστο. Γιατί, φέτος να πω μια παρένθεση να το καλάβουμε, ο τουρισμός είναι τουρισμός εμβολιασμένων. Το πρώτο κριτήριο του τουρίστα για να επιλέξει να πάει κάπου είναι αν θα αισθάνεται ασφαλής. Προσπαθείς λοιπόν να δώσεις προς τα έξω την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι μια συγκροτημένη ασφαλής χώρα. Και έρχεται κάποιος κύριος μέσα στην πρωτεύουσα και βάζει άπειρο κόσμο. Όλοι οι όρθιοι να χορεύουν αγκαλιαστά ανεξέλεγκτα. Με συγχωρείτε. Μυαλό δεν έχει αυτός ο άνθρωπος. Έχω τόσο εκνευριστεί, γι' αυτό είπα και τα πρόσωπα, μάλλον χαμηλά. Προφανώς ο άνθρωπος αυτός τι λέει. Ας παραβιάσω τα μέτρα, θα μου βάλουν ένα πρόσωπο 5.000 να με κλείσουν αυτά μέσα, θα έχω βγάλει πιο πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να υπάρχει δηλαδή άλλη εξήγηση για αυτό το πράγμα που έγινε. Θα τα αυξήσετε τα πρόστιμα. Θα το δούμε. Είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε αυτήν την εβδομάδα. Το βέβαιο είναι ότι είναι ασυνείδητο, ανεύθυνο και απαράδεκτο αυτό το έκανε αυτό το πράγμα. Ανοιχτή η συζήτηση για αύξηση των προστήμων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αν το πρόστιμο είναι 5.000 και 7 μέρες και ανοίξει ένα μαζί με 1.000 άτομα μέσα, τι κάνει τζίρο, δεν ξέρω εγώ πόσο κάνει. 100.000, 150.000. Οι 7 μέρες, βάζει και το πρόστιμο. 7 μέρες μέσα. Πονάνε. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να έχει κάθε μέρα κόσμο. Έτσι. 7 μέρες πονάνε. Χάνει το επόμενο, πα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά θέλω να ξαναπώ, εμένα δεν μου αρέσει η συζήτηση να γίνεται πώ θα βάλουμε και μεγάλα πρόστιμα. Εμένα μου αρέσει με του ανθρώπου η καλόπιστη συνεννόηση. Έχουμε ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα του πλανήτη. Πάμε πολιτισμένα και ειρηνικά και λογικά, σαν κανονικοί άνθρωποι που είμαστε, να το λύσουμε ήρεμα. Λοιπόν. Είναι δυνατόν, βρε παιδάκι, εσύ και ξανά το δεύτερο λογικό. Στην Αθήνα βάζει 2.000, θα πάω στον άλλον. Εγώ να πω την αμαρτία και δεν τρέπεσαι. Ότι δεν βλέπω λογικό και αυτοί οι οποίοι είναι εκεί και βλέπουν 2.000 κόσμο να είναι εκεί πέρα μέσα. Έτσι, για να είμαστε. Εντάξει, τώρα, οι πελάτες ήταν όλοι μικρά παιδιά. Εντάξει. Δεν μπορώ εγώ να πάω τώρα σε ένα 17, 18, 20 χρόνο. Προφανώς η ευθύνη είναι προφανώς. Καταλαβαίνω ότι εν πάση περιπτώσει η νεανική ηλικία σε βάζει να είσαι πιο ας πούμε ρυψοκίνδυνος. Αλλά επιχειρηματίας πρέπει το μαγαζί. Είδαμε και το περιστατικό όμως της Χαλκίδας. Που εκεί οι ιδιοκτήτες έβαζαν αυτοκόλλητα στις κάμερες για να μην τραβάνε βίντεο. Αυτό το έχω πληροφορηθεί από τα μέσα. Δεν το έχουμε πιάσει εμείς. Εάν είναι αληθές, είναι ακόμα πιο απαράδεκτο. Δεν έχω αμφιβολία. Παντού γίνονται έλεγχοι. Ακούσα τα νούμερα. Δεν έχω αμφιβολία. Ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα σκαρφιστούν διάφορους τρόπους και τεχνάσματα για να παραβιάσουν τα μέτρα. Εδώ όμως θέλω να σας πω κάτι. Πιο βλακώδες πράγμα, πιο ανόητο πράγμα, από το να πας να κάνεις αρπαχτή και να ρισκάρεις να διαδώσεις τον κορονοϊό και να είσαι αύριο υποκείμενο
της δημόσιας κριτικής, της δημόσιας χλέβης και του εισαγγελέα. Και της αφορίας με τα πρόστιμα. Δηλαδή, πραγματικά, οι επιχειρηματίες που κάνουν όλα αυτά τα κόλπα, εκτός όλων των άλλων, είναι και ανόητοι. Διότι παίρνουν ρίσκο τεράστιο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη που ήταν μαζί μας. Θα κάνω μια Γεωργιάδη, προσωπική τώρα, δεν έχει σημασία. Ωραία. Ναι. Για την υπόψη, αντε το κούμπο. Εσφάνω ότι πρέπει να ζητήσετε κάποια στιγμή μια συγγνώμη από τον ίδιο. Να ζητήσω συγγνώμη ότι έκανα σαρδάμ. Τώρα μιλάτε σοβαρά. Σαρδάμ ήταν. Από την πρώτη μέρα που έκανα σαρδάμ. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει σαρδάμ στη ζωή σας. Πολλά, αλλά δεν συγγνώμη πρέπει να μου ζητήσουν όλοι αυτοί και γύρω το ΣΥΡΙΖΑ που με βρίζουν εδώ και δύο χρόνια για ένα σαρδάμ. Που το είπα στην ίδια εκπομπή. Συγγνώμη ότι έκανα σαρδάμ. Για να τελειώνουμε. Αλλά τέτοιοι είστε. Όχι εσείς προσωπικά. ΣΥΡΙΖΑΙ. Φαρισαίοι, υποκριτές και ψεύτες. Λες και δεν έχει κάνει σαρδάμ ο Τσίπρας στη ζωή του και κάνει κριτική στο δικό μου το σαρδάμ. Μάλιστα. Με ρωτήσατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεωργιάδη.